πέντε ώρα. Θα στηρίξουμε άλλε δράσει. Και τρίτο, την μελέτη για την κατασκευή 5-6 προβλητών με πασαρομπήξει. Μία ή δύο θα είναι στην Κέφαλο, με σκοπό να αυξήσουμε τα έσοδα από το θαλάσσιο τουρισμό των μικρών σκαφών γύρω από το νησί της Κόρου. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω κάτι που η παράκλησή μου είναι να μεταφερθεί, γιατί μετά από μια με δύο εβδομάδες ξεκινάμε. Ξέρω ότι οι αποστάσεις είναι μακρινές για την πόλη, άρα δημιουργούμε κέντρο επιμόρφωσης, κατάρτισης στο τρίγωνο, ότι από, μετά από δύο εβδομάδες ξεκινάμε την συζήτηση με τους νέους ανθρώπους. Στην αίθουσα δηλαδή αυτή δεν θα είμαστε εμείς οι μεγάλοι. Θα είναι νέοι άνθρωποι. Και στη λογική ότι ό,τι σας είπα μέχρι τώρα ως αναπτυξιακό έργο θα σχεδιαστεί, θα μελετηθεί και αν είναι δυνατόν θα υλοποιηθεί από τα νέα χρεία. Η νομοθεσία μας δίνει τα περιθώρια και τις δυνατότητες να δημιουργήσουμε δομές τέτοιες που διευκολύνονται από τον νόμο και που μπορούν να υποστηριχθούν από τον Δήμο με ποιότητα και σοβαρότητα και αξίζει τον κόπο για το τρίγωνο όπως αυτή τη στιγμή γίνεται στην πόλη που δυστυχώς τα παιδιά του τριγώνου είναι ελαχίστων που τους παρακολουθούσαν και συμμετέχουν. Δηλαδή στο ορταξικό υπάρχει μία κεφαλιανή η οποία είναι αστέρι. Μια άλλη κοπέλα. Ούτε φανταζόμασταν ότι μπορούσε να είναι σε τόσο προχωρημένα επίπεδα. Και έτσι είναι όλα τα παιδιά μας, αν θέλουν να μεσουλήσουν στα γεωγραφικά συστήματα. Είναι ξεκάθαρο και απόλυτο αυτό που σας λέω. Η Δημοτική Αρχή χτίζει και βάζει θεμέλια για να επιβιώσουν, για να ζήσουν οι νέοι άνθρωποι. Σε αυτούς ανήκει η ζωή, αυτοί θα παλέψουν για να επιβιώσουν μετά από 20 χρόνια. Άρα ό,τι σχεδιάζουμε μελετιέται από νέα παιδιά, στηρίζονται τα νέα παιδιά και υλοποιείται στο βαθμό που μπορεί να υλοποιηθεί από νέα παιδιά. Στους δύο σχεδιασμούς που σας ανέφερα, της επωνυμίας, δημιουργείται, πρώτον δημιουργείται από το τοπικό συμβούλιο υποχρεωτικά για κάθε δημοτική κοινότητα ένας φορέας από εξειδικευμένους συμπατριώτες μας τόπιους, 7-8 άτομα, 5 άτομα, θα το καθορίσει το τοπικό συμβούλιο, που θα παρακολουθεί και θα συζητά και θα τεκμηριώνει όλες αυτές τις θέσεις που πρέπει να πούμε. Και παράλληλα, μέσα στο Φεβρουάριο, γίνεται η προετοιμασία, ξεκινώντας με τη συζήτηση με τα νέα παιδιά, και τη δημιουργία 2 νέων επιχειρήσεων στην Κέφαλο, που θα αναλάβουν την ευθύνη του Διεθνούς Κέντρου Νεότητας και την ευθύνη της δημιουργίας της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, δηλαδή ενός νέου σχεδίου που γίνεται μόνο από εμάς, είναι τοπικό σχέδιο, δίπλα στην κοινότητα Κεφάλου για την στο παλιό χωριό για την αναζωογόνησή του. Στην περιοχή, με στόχο να κινητοποιήσουμε νέες δυνάμεις, υπάρχει μια θέση που συζητήθηκε τον τελευταίο καιρό με τους συναδέλφους Δημοτικού Συμβούλου. Η πρώτη είναι που πηγάζει και προέρχεται από τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε για τη δημιουργία τεχνολογικού και εμπορικού πάρκου μεταξύ Κεφάλου και Αρχιμάχιας, με στόχο να προχωρήσουν δράσεις στήριξης και συνεργασίας του νησιού της ΚΟ με το Βόρειο Συγκρότημα και μία πρόταση που θα μελετηθεί από κοινού τεκμηριώνοντας τα θετικά και τα αρνητικά της δημιουργίας, το είπαμε χτες, της δημιουργίας σε
ακίνητα της κοινότητάς μας παρατηριστικής κατοικίας για την οικονομική και επενδυτική δραστηριότητα που βρίσκεται στο Ροναδί αυτή την περίοδο. Θέλω να σας πω ότι θέλουμε να τα αλλάξουμε και πρέπει να τα αλλάξουμε γιατί και το νησί στο σύνολό του είναι, έχει μια γυρασμένη πορεία. Έχει μια ύφεση, έχει μια πτωτική πορεία στην οικονομία και στην ανάπτυξη. Με διαφορετικές, με διαφορετικούς βαθμούς από περιοχή σε περιοχή. Οι συγκυρίες οικονομικές είναι βέβαιο ότι αν μας βρουν με σταυρωμένα τα χέρια, θα μας οδηγήσουν πιο γρήγορα και το βλέπουμε πιο γρήγορα σε μια δραματικά μεγάλη οικονομική ύφεση με όλες τις επιπτώσεις στην κοινωνία μας. Πρέπει υποχρεωτικά να ανασυγκροτηθούμε. Πρέπει στην ουσία να ξυπνήσουμε. Και αυτοί που ξυπνάνε πιο εύκολα, και αυτοί που παλεύουν πιο εύκολα, και αυτοί που έχουν στα χέρια τους πιο μεγάλη δύναμη για να παλέψουν, είναι οι νέοι άνθρωποι. Οφείλω να σας πω ότι χωρίς τους νέους δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε καλά. Και άρα το σύνολο των σημερινών παρισταμένων πρέπει να το λάβει υπόψη του και να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Με συγκεκριμένες δράσεις, εθαρρύνοντας τους νέους να συμμετάσχουν. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι και να σας πω ότι η απόφαση της Δημοτικής Αρχής που βγήκε μετά από συζητήσεις είναι η επίσκεψη του Δημάρχου με ένα κλιμάκιο συναδέλφων μία φορά σε κάθε δύο εβδομάδες που σημαίνει ότι από κοντά αφενός θα παρακολουθείτε η πορεία ανάπτυξης των έργων και αφετέρου θα δίδεται η δυνατότητα και στον Δήμαρχο τώρα που έχουν τελειώσει τα μεγάλα φορτία που είχαν αναλάβει αυτό τον προηγούμενο χρόνο να ακούσει από κοντά και τα τοπικά προβλήματα και τα ατομικά προβλήματα αλλά και τα προβλήματα που αφορούν, παρόλο που τα ξέρουμε, που αφορούν την κοινωνία και το κοινωνικό σύνολο που τα γνωρίζουμε. Να σας ευχαριστήσω και να ξεκινήσουμε το διάλογο. Λοιπόν, θα ήθελε κάποιος να μιλήσει, να πάρει το λόγο, να ρωτήσει κάτι το Δήμα. Λοιπόν, καλή. Έχω ένα πρόβλημα όλο το χωριό. Δώσαμε τα χτύματα της κεφάλου ο Καρακιός στο Κίξο, ναι. Του Βέρνα αδερφός μου. Καλοκαίρι είχαν πάνει τα παιδιά του και τους διώχνανε. Πήγανε μπράβο, τους δίνουν. Και έταξε να πάρει όλο το δικαίωμα για δουλειά και δεν πήρε κανένα, πήρε 7 άτομα το δικαίωμα. Ή θα το αναλάβετε, θα το αναλάβετε εσείς, τι θα κάνετε, για να μην το αναλάβουμε εμείς. Άμα από εκεί πέρα θα είναι αργά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ κύριε Δήμαρχε έχω κάποια παράπονα, κάποιες αξιβολίες. Παράπονα γιατί σας έκανα αίτηση και δεν έγινε δεχτή. Και αμφιβολίες δεν άκουσα κάτι που να προστατεύει τους επαγγελματίες του κλάδου. Π.χ. πέρασε όλο το καλοκαίρι, δεν είδα να εφαρμόζεται η αστική συγκοινωνία προσφυγή. Δεν είδα να γίνεται κάτι με το νερό. Βγήκατε και είπατε ότι είναι ακατάλληλο και με όλους τους ξένους έχουν πρόβλημα. Δεν βγήκατε να το διαψεύσετε, να μπορούμε να κλείσουμε τα στόματα των... Το ξέρω τέλος πάντων αυτό που μένουν μόνιμα τον Ιγλέφτο, τον Γερμανό. Έχουμε κάποια προβλήματα επαγγελματικά, ας πούμε, έκανα αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου να δεχτείτε και πέρασε το καλοκαίρι, δεν είδα να με καλέσετε να σας τα πω. Θέλετε να τα πω εδώ, γιατί κατάφερα, το μόνο που κατάφερα είναι δηλαδή όλους τους επαγγελματίες να με βλέπουν με μισό μάτι. Λες, εγώ ζητάω να κλείσουν τα μαγαζιά και να λειτουργούν μόνοι μου. Ζητάω να μπει κάποια τάξη. Γιατί είναι φανερό δηλαδή ότι το μαγαζί, ας πούμε, που εγώ κάνω τόσα 30 χρόνια τώρα, άμα βαστάμε το ρυθμό που βαστά και όλα τα μαγαζιά
όλο τον κατηγορούν. Κάνουν όλα τα φαγητά. Εγώ θα έρθω στο σημείο να κλείσω. Για αυτούς τους λόγους εγώ ήθελα να μιλήσω σε εσάς. Κατηγορήθηκα, δεν ξέρω γιατί, και δεν μου μιλάνε όλοι οι συναδέλφοι. Μήπως ήταν παράνομο αυτό που έκανα. Ζήτησα να δω τον πρόεδρο, τον δήμαρχο που προεδρεύει στην ομάδα προστασίας του πολίτη. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε δεχτή. Γιατί? Ερμηνεύω να μου πείτε το γιατί. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ναι. Κάποιον άλλο πρόβλημα έχουμε, κύριε Δημαρχέ, εδώ στη Διάφορα. Εδώ είχα μια πλατεία που σταματήσαν τα φούρμα από παλιά, τα τζιπ, τα μηχανάκια, τα πάντα, οι τουρίστες. Γυρίζαν το χωριό μέσα, πίνανε ένα καφέ, ψουνίζανε ένα πράγμα, κάτι, έφτασαν το χωριό μέσα. Τώρα λοιπόν κάμανε αυτή την ακρόπολη εδώ απέναντί μας το χωριό, με τη Βέμενη και τα Γενή. Και δεν μπορεί να σταματήσει ένα λέω, καταρχάς ένα το χωρίο δεν μπορεί να γυρίσει. Δεν μπορεί να σταματήσει έναν τουριστικό. Ακόμα και του χτέταρε χωριά, απορώ που είναι και δημοτικός σίγουρος ο Σωτήρης, πώς γυρίζει εδώ πέρα και στενέπει και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Εδώ ένα φούλμα, κάτι, δεν μπορεί να σταματήσει το. Έχουμε τώρα τόσα χρόνια, έχει ερημώσει μέσα η Κέβαλος, τα μαγαζιά, τα πάντα, δεν περνάει ένας τουρίστας. Ξέρετε, ο τουρίστας είναι νομικός, είναι αυτός. Βλέπει τα σήματα εδώ απέναντι. Βλέπει η πλατεία, δεν έχει κοιτάξει να σταματήσει. Εδώ στο τραβάνι στις ερημικές περιοχές. Και θέλει να δει την Κέβαλο, θέλει να δει το κάστρο, θέλει να δει από εδώ, θέλει να δει από εκεί. Δυστυχώς, δεν μπορεί να σταματήσει ένα μαγαζί και έχουν ερημώσει τα μαγαζιά, έχει ερημώσει η Κέβαλο. Ενώ πρώτα σταματούσαν τα πούλμα εδώ πέρα. Βγαίναν έξω τα γκρουπ, οι τουρίστες, κάναν το γύρο εδώ το κάτω, πάνω, πέναμε στο λεωφορείο, οι άνθρωποι φεύγουν, να τις φωτογραφίσουν. Τώρα λοιπόν δεν μπορούν να σταματήσουν και πήγαν. Ξέρω, δεν μπορεί να γίνει κάτι από το πράγμα. Το οποίο είναι τόσα χρόνια είναι ανάκριστο. Πήγανε τόσα λεφτά εδώ πέρα για την ανάπλαση της πλατείας Λίτσα, όπως πήγαινε. Αποτέλεσμα μας έχει καταστρέψει εδώ στο χωριό. Ένα μαγαζί κάτι το καλοκαίρι δεν είναι. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Ξέρω, αν μπορείτε να κάνετε κάτι, να κάτι να κάνουμε. Πάντως είναι μια καταστροφή της κεφάλου αυτού. Ξέρετε, δεν έχει κάπου αλλού να σταματήσει, ούτε λεωφορείο, ούτε τζιπ, ούτε μηχανάκι. Ο παντού εδώ όλοι εδώ είναι απαγορευτικό με σήματα. Εδώ πλατεία δεν έχουμε. Τι θα γίνονται. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να μιλήσω εγώ. Καλησπέρα. Από ό,τι καταλάβατε κύριε Δήμαρχε, και οι τρεις που μιλήσατε είναι για άλλα δουλειά. Δεν υπάρχει δουλειά. Λοιπόν, και η νεολαία που λέτε να πάει μπροστά, κάνανε επίσης εξαγωγία, κάνανε επίσης από εδώ, δεν παίρνουν κανένα. Παίρνουν προσωπικό των 4 φραγκών. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο, αφού εμείς είμαστε στο νησί και θα το στηρίξουμε το νησί, όταν έρθουν οι γειτόνιοι να το πάρουμε, να δουλεύουμε κι εμείς. Δεν είμαι ρατσιστής, το δουλεύω σε όλες τις γειτόνιες. Αλλά εδώ που κακοφαίνεται, είμαι πάρα πολύ άρεση. Πρέπει ο ντόπιος να προηγείται. Εγώ αν ήμουν δήμαρχος, θα έκανα πέστε το μαφία, θα τους εκβίαζα. Θα έβαζα τους δικούς μου ανθρώπους να δουλέψουμε. Αυτό πρέπει να γίνεται. Μπαίνουμε εδώ, είναι δικό μας το νησί. Όπως είπε ένα χρόνο πριν, εγώ πήγα την καμπάνια και θα με διώξει ο άλλος. Τώρα δεν μου αρέσει η θέση του. Έλυσε το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι το μπάνιο, είναι το γιατί. 50 χρόνια εδώ και πώς παραλύει την παιδιά του να με διώξει. Δηλαδή ήρθανε, θα είμαι να δείξουν τα λεφτά. Και όπως λένε όλοι είναι αναδουλειά όλο αυτό. Και ένα άλλο που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση εδώ. Όχι αστυνόμευση να πάνε να κρατήσω αυτό. Μας κλέβουνε. Πέρσι μου τα λύξα και τα τρία. Έχασε πάνω από 2,5 εκατομμύρια σε ένα μέσα πράγματα. Που. Κάθε φορά που συναντιόμαστε αυτό το πράγμα σου λέω. Αστυνόμευση. Αστυνόμευση για προστασία. Παλιά που είχαμε λεφτά κάποια που βγάζαμε και βάζαμε security εμείς. Τώρα δεν μπορούμε ούτε το security να πληρώσουμε. Αυτά έχω να πω. Κάντε κάτι. Γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Ακλέβει, σας το έχω ξαναπεί. Το λέω και δημόσια. Λοιπόν, τώρα κλέβουν κάτι άλλο που έρχονται πάνω και κλέβουν. Σιγά σιγά κλέβουν και εμείς τους διπλανούς μας. Λοιπόν, καλά να περάσετε.